φίλες και φίλοι, μικροί και μεγάλοι, στην Αμερική, τον Καναδά, την Ευρώπη και την Αυστραλία, καλώς ήλθατε στη χριστουγεννιάτικη εκπομπή «Τα παιδιά ζωγραφίζουν τα Χριστούγεννα 2020». Αυτή η δύσκολη χρονιά για την ανθρωπότητα μας αποχαιρετά και στη θέση της έρχεται επιτέλους η ελπίδα. Σε πείσμα των πρωτόγνωρων συνθηκών που βιώνει ο πλανήτης, οι άνθρωποι σε όλες τις χώρες γιορτάζουν διαφορετικά από τις άλλες χρονιές τα Χριστούγεννα και τον ερχομό του νέου έτους. Έτσι και εμείς, στα δορυφορικά κανάλια του Αντένα, παρά τις αντίξωες συνθήκες, διοργανώσαμε για 13η συνεχόμενη χρονιά τον παιδικό διαγωνισμό ζωγραφικής «Τα παιδιά ζωγραφίζουν τα Χριστούγεννα». Όπως και ο διαγωνισμός μας, έτσι και η εκπομπή που ετοιμάσαμε φτιάχτηκε αποκλειστικά για εσάς, τους Έλληνες που ζείτε στο εξωτερικό. Την αφιερώνουμε σε όλους εσάς, τους μικρούς ζωγράφους, αλλά και τους καθηγητές και τους γονείς σας, που σε μια τόσο δύσκολη χρονιά βοήθησαν στο να πραγματοποιηθεί με ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία ο αγαπημένος μας χριστουγεννιάτικος διαγωνισμός. Τα δορυφορικά κανάλια του Αντένα επισκέφτηκαν διαδικτυακά εφέτος σχολεία της Αμερικής και της Αυστραλίας που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό και γέμισαν χαρά, συνομιλώντας με τους μικρούς ζωγράφους και το διδακτικό προσωπικό. Οι μαθητές του σχολείου Athenium Anchorage's Classic School και Hellenic Academy of Alaska συμμετείχαν για πρώτη χρονιά στον διαγωνισμό ζωγραφικής. Πριν περίπου 5 χρόνια, λιγότερο από 5 χρόνια που ήρθαμε εδώ πέρα, ήμουνα καταενθουσιασμένη που βρήκα πολύ οργανωμένη ελληνική κοινότητα, βρήκα αρκετούς Έλληνες που δεν περίμενα να τους βρω εδώ στην άκρη της γης. Είναι περίπου 100 οικογένειες, θα έλεγα ένας μεσός 500 Έλληνες. Και δεν είναι όλοι στο Anchorage, υπάρχουν σε όλες τις περιοχές της Αλάσκας. Το ωραίο είναι ότι όταν γίνεται κάποιο φεστιβάλ, όπως είναι το Greek Festival που κάνουμε τον Αύγουστο, ή τον Καλά μας, ή τα Χριστούγεννα που είναι μεγάλες και το Πάσχα που είναι μεγάλες γιορτές για την εκκλησία μας, από όλες αυτές τις περιοχές οι Έλληνες έρχονται και σμίγουν, ξέρουν ο ένας τον άλλον, γιατί οι περισσότεροι Έλληνες είναι εδώ τουλάχιστον 30 χρόνια, 10 χρόνια. Δηλαδή, εγώ που ήρθα και ήμουν τώρα 4-5, είναι τίποτα. Είναι όλοι αξιόλογοι άνθρωποι. Έχουν έρθει εδώ όταν η Αλάσκα ήταν την πρωτόγονη, θα το έλεγα, σε σχέση με την υπόλοιπη Αμερική. Προσπαθήσανε πολύ, δεν υπήρχε ελληνική κοινότητα τότε που ήρθανε. Έχω ακούσει ιστορίες κι εγώ που λένε ότι ξεκινήσανε από το τίποτα να φτιάξουν εκκλησία, να φτιάξουν την ελληνική κοινότητα και να γνωρίσουν στους Αμερικάνους τον ελληνικό τρόπο ζωής, τα φαγητά μας, τις παραδόσεις μας, τη φιλοξενία μας. Δεν υπήρχε ελληνικό σχολείο και το οργανώσαν και αυτό και κάνανε σχολείο 2 φορές την εβδομάδα που όλοι πάλι είχαν τις δουλειές τους, γιατί όταν έρχεσαι εκεί είσαι νέος καινούριος εδώ πέρα πρέπει να επιβιώσεις, είχαν τις δουλειές τους αλλά δώσανε χρόνο και φτιάξαν την ελληνική κοινότητα. Γι' αυτό τους θαυμάζω πάρα πολύ, γιατί ξέρω ότι εδώ πέρα δεν είναι όπως στην υπόλοιπη Αμερική που παίρνεις ένα τηλέφωνο, όλα είναι ζητάς βοήθεια από την άλλη πολιτεία, από την άλλη πόλη, από το Υπουργείο τους στην Νέα Υόρκη. Εδώ πέρα είσαι εντελώς μόνος σου. Υπάρχουν περίπου 100 οικογένειες, θα έλεγα ένας μέσος όρος 500 Έλληνες, χωρίς να είμαι και 100% σίγουρη σε αυτό. Έχουν έρθει από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, είναι από την Κεφαλονιά και από την Κέρκυρα, από τη Σπάρτη, από την Καλαμάτα, έχουμε από τον Πειραιά, έχουμε από τη Θεσσαλονίκη, από την Ικαρία, από την Κρήτη, δηλαδή από όλη την Ελλάδα. Και είναι πάρα πολύ όμορφο στις γιορτές που σμίγουμε και είναι όλες διαφορετικές διάλεκτοι και διαφορετικές παραδόσεις, γιατί στην Ελλάδα μας έχουμε διαφορετικά έθιμα σε κάποιες περιοχές και όλοι μαζί μπορούμε να γιορτάσουμε σαν Έλληνες και από την Κύπρο, συγγνώμη, και ξέχασα την Κύπρο μας που είναι τόσο μεγάλο νησί, από την Κύπρο έχουμε αρκετούς Έλληνες και κάνουμε τις γιορτές μας, έχουν φτιάξει μια πάρα πολύ όμορφη εκκλησία. Λέγεται Μεταμόρφωση του Σωτήρος και εκεί πέρα μέσα ανήκει και η ελληνική κοινότητα, έχει το τμήμα των χωρών που και αυτό ήταν πολύ οργανωμένο και το είδα και ενθουσιάστηκα. Όλα τα παιδάκια, γενιές και γενιές έχουν μάθει τους χορούς από μια γυναίκα που έχει αφιερωθεί σε αυτό το πράγμα, γιατί οι περισσότεροι Έλληνες είναι πλέον δεύτερης και τρίτης γενιάς, οπότε δεν έχουν αυτή την επιρροή που έχω εγώ, ας πούμε, που γεννήθηκα στην Ελλάδα και έχω δει και τους χορούς, έχω δει και τα πανηγύρια εκεί πέρα. Μετά μια άλλη γυναίκα είχε κάνει το Greek School και είχε αφιερωθεί σε αυτό. Οι περισσότερες οικογένειες που έχουν έρθει εδώ στην Αλάσκα πρέπει να ήρθαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που άρχισε το μεγάλο μεταναστευτικό κύμα από την Ελλάδα.
Αυτούς που έχω γνωρίσει εγώ εδώ είναι 35 χρόνια άνθρωποι. Έχουν τα ρεστοράν τους, γιατί ξέρετε ότι οι Έλληνες μαγειρεύουν. Είναι το πρώτο πράγμα που κάνουμε. Έχουμε πολύ ωραίες συνταγές και πολύ ωραίο φαγητό. Οπότε οι περισσότεροι έχουν εστιατόρια, τα οποία δουλεύουν. Οι άνθρωποι τους σέβονται, τους ξέρουν, γιατί είναι πελάτες τους 30 χρόνια και τους εκτιμούν. Το ελληνικό φαγητό είναι το νούμερο ένα, γιατί δεν το βρίσκεις, η αλήθεια είναι. Και θα έλεγα πάλι ότι και τα προϊόντα εδώ πέρα είναι λίγο διαφορετικά. Όταν είχα έρθει στην αρχή, μου φαινόταν πολύ διαφορετική η γεύση, ακόμα και στα πολύ απλά προϊόντα που έχουμε. Γιατί δεν πιστεύω ότι δεν τα καλλιεργούν όπως τα καλλιεργούμε στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, οι Έλληνες έχουν καταφέρει, έχουν φτιάξει τις ίδιες συνταγές και μπορείς να βρεις το ελληνικό φαγητό εδώ πέρα. Και πάλι υπάρχουν εστιατόρια και στο Anchorage και στην Wasilla που είναι δίπλα, στο Homer, στο Kodiak. Δηλαδή σε όλη την Αλάσκα οι Έλληνες υπάρχουν και διαπρέπουν στο φεστιβάλ μας που γίνεται κάθε χρόνο, περίπου μέσα Αυγούστου. Όλοι οι Αμερικάνοι, όλη η πολιτεία το περιμένει πώς και πώς πραγματικά. Θέλουν να έρθουν να γευτούν το ελληνικό φαγητό και να βιώσουν λίγο αυτή την ελληνική διασκέδαση, γιατί έχουμε ελληνική μουσική όλη μέρα. Κάποιες συγκεκριμένες ώρες εμφανίζονται τα παιδιά και χορεύουν. Και φυσικά δεν είναι μόνο ότι θα δουν το show, αλλά και όλοι οι Έλληνες που εξυπηρετούν και είναι οι εθελοντές, γιατί πάνω στην κοινότητα στηρίζεται αυτό το πράγμα. Είμαστε εθελοντές και προσπαθούμε και στηρίζουμε το φεστιβάλ. Οι Αμερικάνοι που έρχονται λοιπόν βιώνουν αυτή τη φιλοξενία, γιατί όλοι οι Έλληνες είναι ευγενικοί, είναι χαρούμενοι, είναι διασκεδαστικοί, είναι έτοιμοι να τους προσφέρουν την ελληνική φιλοξενία. Και πραγματικά από την πλευρά του εθελοντή τώρα, που το έχω βιώσει κι εγώ, είσαι μια μεγάλη οικογένεια. Είναι όπως είσαι στην Ελλάδα και κάνεις ένα πάρτι και έχεις την πλάκα με τους φίλους σου, οπότε το βιώνουμε και αυτό. Είμαστε πάλι πολύ κοντά όλες οι οικογένειες. Και βοηθάει ο ένας τον άλλον που χρειαζόμαστε, είναι στο εστιατόριο, να εξυπηρετήσουμε και φυσικά να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να κάνουν το show στους χορούς, που βγαίνει πάρα πολύ ωραίο και είναι όμορφο το συνέστημα εκείνη την ώρα, γιατί όλοι ησυχάζουν, όλη αυτή η βαβούρα του φεστιβάλ ησυχάζει και θαυμάζει τα παιδιά που στην αρχή λένε ένα τραγούδι ελληνικό και αρχίζουν και χορεύουν και φυσικά μετά οι επιφημίες είναι τρομερές. Έφαγα ένα Christmas Lego, όλα παιδιά, δικό μου. This is a picture that I drew and what Christmas is about. The family staying at a cabin for Christmas. There's lights around the cabin. She's sledding. The mom and dad are ice skating with the baby. The two sisters are building a snowman. There's a tree. The Alaska Mountains. And Christmas is about love. Υπήρχε ελληνικό σχολείο πιο παλιά. Θα σας μιλήσω για τη δική μας την προσπάθεια που ξεκινήσαμε πολύ πρόσφατα. Ξεκινήσαμε τον Ιανουάριο του 20, πάνω που είχε αρχίσει και αυτή η κρίση με την πανδημία. Δεν είχε γίνει ακόμα πανδημία. Μου άρεσε γιατί υπήρχε μεγάλη ανταπόκριση. Έχω παιδάκια από πολύ πολύ μικρά που ήταν 3-4 και μέχρι και ενήλικες. Ξεκινήσαμε λοιπόν. Είχαμε το τμήμα που ήταν τα παιδάκια που δεν θα κάναμε καθόλου γραπτά και διάβασμα, γιατί είναι πολύ μικρά τα παιδιά, οπότε θα είχαμε πιο πολύ τραγούδια, λεξιλόγιο και διαδραστικά παιχνίδια. Είχαμε τα πιο μεγάλα παιδάκια που αρχίσαμε και κάναμε τα γράμματα και να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε βιβλίο και φυσικά είχαμε και ενήλικες και αυτό ήταν ακόμα πιο ωραίο, γιατί βλέπεις ότι ακόμα και άνθρωποι που είναι στην κοινότητα και δεν είναι Έλληνες ενδιαφέρθηκαν να συμμετάσχουν και υπήρχε το τμήμα των ενηλίκων. Μετά αναγκαστήκαμε να σταματήσουμε με την πανδημία. Χρησιμοποίησαμε το Zoom και κάναμε κάποια μαθήματα μια φορά την εβδομάδα και πάλι είχαμε απήχηση, γιατί το χρειάζονται, το βλέπω ότι θέλουν να το μάθουν, θέλουν να μάθουν τις παραδόσεις μας, ειδικά τα μικρά παιδιά. Σταματήσαμε μετά το καλοκαίρι, ξαναξεκινήσαμε φέτος το Σεπτέμβριο. Επειδή είναι με τον ιό, έβαλα ένα limit στα παιδιά, να μην υπάρχουν πάρα πολλά στην τάξη, οπότε έβαλα 10 θέσεις, 2 τμήματα.
Πάλι υπήρχε απήχηση, τα παιδάκια ερχόντουσαν, ήμασταν ενθουσιασμένοι όλοι, ήμουν πάρα πολύ, γιατί αλήθεια θέλω να το διαδώσω, να διαδώσω τον ελληνισμό μας. Πήγαινε καλά, μέχρι που πάλι τα πράγματα αρχίσαν και είναι δύσκολα με τον ιό και αναγκαστήκαμε να σταματήσουμε τώρα και να μην είμαστε face to face πλέον. Είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι που θα συμμετάσχουμε στο διαγωνισμό. Εδώ από την άκρη της γης, στο σχολείο της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Ήμασταν, μόλις το είδα ότι γίνεται κάποιος διαγωνισμός στο κανάλι του Αντένα Satellite, λέω θα πρέπει να συμμετάσχουμε. Το είπα στα παιδιά, τα παιδιά τρελάθηκαν γιατί θέλουμε να δούνε ότι υπάρχουμε κι εμείς εδώ πέρα πάνω, που δεν μας ξέρει κανείς και δεν μας ακούει κανείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αντένα που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να μπορέσουμε να ακουστεί η φωνή μας και να, όχι πιο πολύ να ακουστεί η φωνή μας, αλλά και τα παιδιά να έχουν αυτό το κίνητρο ότι υπάρχουν και άλλοι Έλληνες, είμαστε κι εμείς μακριά, αλλά υπάρχουν και άλλοι που είναι μακριά και είμαστε όλοι μαζί σε αυτό και δεν ξεχνάμε τον ελληνισμό μας. Και έτσι θα συμμετάσχουμε και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Πιο πολύ νομίζω ότι τα παιδιά έχουν ζωγραφίσει εικόνες πριν την πανδημία. Νομίζω ότι είναι αυτό που έχουν ακόμα στο μυαλό τους και αυτό που τους λείπει. Είδα ότι έχουν ζωγραφίσει οικογενειακές στιγμές που είναι είτε έξω στα χιόνια, γιατί είμαστε και στην Αλάσκα και έχουμε χιόνια, ή στιγμές μες στο σπίτι που είναι πάλι οικογενειακές, χωρίς τις μάσκες μας και περνάμε Χριστούγεννα με τα δώρα μας και με το φαγητό μας και με τη γιορτή μας. Νομίζω ότι τους δίνει χαρά να μπορέσουν να κάνουν κάτι έξω από τα πλαίσια του σπιτιού τους, γιατί είμαστε κλειδωμένοι. Τους δίνει ένα κίνητρο για να μην βαρεθούν, γιατί είναι παιδιά και πρέπει να κάνουν κάτι, να δώσουν την ενέργειά τους κάπου. Και φυσικά τα κάνει περήφανα για αυτό το κομμάτι το ελληνικό που έχουν μέσα τους. Η Ελλάδα μας, για όλους εμάς που είμαστε εδώ, συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου γιατί πλέον αρχίζω και παλιώνω εδώ πέρα με τα 5 χρόνια, είναι τα πάντα. Ό,τι και να πούμε, πάντα έχουμε την Ελλάδα εκεί, το καλοκαίρι μας, την παράδοσή μας, ο καθένας με την πόλη του πιο πολύ. Περιμένουμε όλοι να πάμε στις διακοπές, να ξαναβιώσουμε ότι είμαστε στο σπίτι, γιατί έτσι είναι. Ακόμα και οι άνθρωποι που είναι 30 χρόνια εδώ, πάντα αναζητούν αυτό το συνέστημα του είμαστε στο σπίτι, είμαστε στην Ελλάδα, είμαστε στην πόλη μας και εκεί που ανήκουμε. Εκ μέρους της κοινότητάς μας, της ελληνικής μας κοινότητας, της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, εδώ στο Anchorage της Αλάσκας, σας ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας καλές γιορτές, να περάσετε όμορφα με τις οικογένειές σας, πάνω απ' όλα να έχουμε όλη υγεία, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτές τις μέρες και όλα τα άλλα έρχονται, να συνεχίσουμε τις ελληνικές μας παραδόσεις, γιατί η χώρα μας είναι η πιο όμορφη, χωρίς να υπερβάλλω, πραγματικά σε όλους τους τομείς, και να μας δίνει ο Θεός φώτιση, να μπορέσουμε να μεταλαβαδεύσουμε τις γνώσεις μας και το φως αυτό που έχουμε σαν Έλληνες και στους ξένους που διψάνε για να νιώσουν το μεγαλείο της Ελλάδας. Merry Christmas, χρόνια πολλά! Merry Christmas! Χρόνια πολλά! Merry Christmas! Από όλους εμάς, καλή χρονιά! Καλά Χριστούγεννα!